Μέλη της Πολυαναμενόμενης Τράπεζας Ανάπτυξης θα ρίξουν την επόμενη εβδομάδα ηγέτες των χωρών BRICS στη διάρκεια της σχετικής συνόδου κορυφής, επιλέγοντας το εάν η έδρα της θα είναι στη Σανγκάη ή στο Νότιο Δελχή. Η ίδρυση από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική μιας τράπεζας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής έχει καθυστερήσει εδώ και 2 χρόνια λόγω των διαφωνιών αναφορικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση αλλά και την έδρα της. Η συνάντηση των ηγετών των BRICS θα γίνει το διήμερο 15 έως 16 Ιουλίου στην πόλη Φορταλέζα της Βραζιλίας. Στην ουσία, η Τράπεζα Ανάπτυξης θα είναι το πρώτο σημαντικό επίτευγμα του γκρουπ αυτών των χωρών που θέλουν να αναλάβουν συντονισμένη δράση μετά από τη φυγή κεφαλαίων από τις αναδυόμενες αγορές το περασμένο έτος λόγω του περιορισμού των μέτρων τόνωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νέα τράπεζα θα συμβολίζει την αυξανόμενη επιρροή των BRICS, κάτι το οποίο η Ρωσία ελπίζει να πετύχει μετά και την επιβολή κυρώσεων από τη Δύση προς τη Μόσχα την άνοιξη, όπως άλλωστε ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας, Αντών Σιγλουάνοφ. Παράλληλα, μιλώντας σε δημοσιογράφους εν ώψη της Συνόδου, επιβεβαίωσε ότι η χρηματοδότηση της τράπεζας θα κατανεμηθεί ισομερώς με ένα αρχικό ποσό ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε εγγύησεις. Αυτά τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια θα αυξηθούν σταδιακά σε 100 δισεκατομμύρια δολάρια και η τράπεζα θα είναι σε θέση να αρχίσει το δανεισμό το 2016, όπως τόνισε ο Σιλουάνοφ. Η τράπεζα προτάθηκε για πρώτη φορά το 2012 και εγκρίθηκε πέρυσι στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS στη Νότια Αφρική. Μάλιστα, θα είναι ανοιχτή και σε άλλες χώρες που είναι μέλη των ΗΠΑ, αλλά το μερίδιο των BRICS δεν θα μειωθεί ποτέ κάτω από το 55%. Η προεδρία του χρηματοπιστωτικού αυτού ιδρύματος, κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα είναι 5 ετής και θα εναλλάσσεται μεταξύ των μελών της.